Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γαλάζιο χρώμα έχει η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία από ό,τι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις με την τελευταία έρευνα της MRB για τη Real News. Σε κρίσιμους δείκτες όπως η ικανότητα διακυβέρνησης ξεχωρίζει κατά πολύ ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ η Νέα Δημοκρατία διερευνύει το προβάδισμά της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν οι δημοσκοπήσεις όπως λένε αυτή τη στιγμή, τότε από τη μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για τη Real News προκύπτει ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έχει γαλάζιο χρώμα. Μετά από ένα δύσκολο δημοσκοπικό διάστημα, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Αντώνης Σαμαράς δείχνουν να ανακτούν δυνάμεις και να παίρνουν κεφάλι όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου, αλλά και σε άλλους κρίσιμους δείκτες όπως είναι η ικανότητα διακυβέρνησης και η καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Βέβαια, δεν λείπουν τα αγκάθια από την πορεία της κυβέρνησης τα οποία απειλούν να την τραυματίσουν κέρια. Φαίνεται πάντως ότι το θετικό κλίμα από την διευθέτηση της εκκρεμότητας των δόσεων αλλά και η αλλαγή κλίματος στο εξωτερικό έδωσαν την απαραίτητη όφηση στον ΜΕΝ Αντώνη Σαμαρά να διευρύνει τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα, στη ΔΕ Νέα Δημοκρατία να ανακτήσει την πρώτη θέση. Σε μια άλλη δημοσκόπηση προκύπτει ότι οι πολίτες διαφοροποιούν την στάση τους έναντι του Αντώνη Σαμαρά, αξιολογώντας τον καλύτερα από την κυβέρνησή του. Από την πρόθεση ψήφου πέραν της πρωτοπορίας Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύεται η σταθεροποίηση της Χρυσής Αυγής στην τρίτη θέση, αλλά και η προσγείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου είναι Νέα Δημοκρατία 23,1%, ΣΥΡΙΖΑ 22%, Χρυσή Αυγή 9,2%, ΠΑΣΟΚ 5,5%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,9%, Δημοκρατική Αριστερά 4,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα 4,3% και Οικολόγοι 1,7%. Ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει στο 21%. Στην ικανότητα της διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στο 4,6% σε σύγκριση με το 1,8% της μέτρησης του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει να εδραιώνεται στην πρώτη θέση της καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία με ποσοστό 44,4% έναντι 26,5% του Αλέξη Τσίπρα. Μένουμε εμείς σε αυτό το κλίμα της πολιτικής επικαιρότητας. Να καλησπερίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή, Θανάση Σαμόλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται παγιώνεται ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει και διευρύνεται σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις τελευταίες τάσεις αλλά και καταστάσεις που έδειξαν μια πυγμή η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς και οι αποφάσεις που είχαν κάνει τόσο με τις κινητοποιήσεις όσο και φυσικά οι ευρωπαϊκές εξελίξεις. Θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει μια κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο μετά από τις τελευταίες εξελίξεις οικονομικές και κάτι το οποίο είναι και λίγο αντιφατικό. Δηλαδή οι πολίτες στηρίζουν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό την ώρα που δηλώνουν το 70% ότι ήδη έχουν πάρα πολλά προβλήματα, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους κλπ. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, κοιτάζει ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Και το διακύβευμα είναι ότι η χώρα δεν έχει ξεκολλήσει, θα λέγαμε από αυτό. Έγινε μία ένεση με την δόση μαμού των 50 δισεκατομμυρίων, το οποίο έδωσε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να μπορέσει να σχεδιάσει, να αγοράσει χρόνο θα λέγαμε, να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα προς την ανάκαμψη και την ανάπτυξη που είναι το τελικό ζητούμενο. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς αποτυπώνονται πολιτικά αυτά. Mm-hmm. Πολιτικά λοιπόν φαίνεται. Η φωτογραφία ότι... της στιγμής, έτσι το αναλαμβάνουμε. Ναι, βέβαια, για τώρα. Mm-hmm. Κοίταξε, αυτό έχει αρχίσει βέβαια η αντιστροφή από το Δεκέμβριο, έτσι. Από τότε που υπήρξαν οι ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ναι. Τι δείχνει λοιπόν τώρα στην αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας, παρότι είχαμε τη σκανδαλολογία, τη λίστα Λαγκάρντ, όλα τα σχετικά και όλα αυτά. Φαίνεται λοιπόν η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός να πατάνε γερά. Και αυτό δείχνει η μετρήση στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι ο Πρωθυπουργός απολαμβάνει και τις εμπιστοσύνες πέραν των ορίων της κομματικής του εμβέλειας και βάσης. Και από την άλλη η κυβέρνηση συνολικότερα δείχνει να την εμπιστεύεται όλο και περισσότερο κόσμος, όπως και τις πρωτοβουλίες της. Mm-hmm. Για παράδειγμα, με την επίταξη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμφωνεί το 60%. Και πολύ περισσότερο στη δημοσκόπηση MRB από ό,τι είδαμε, αλλά και υπάρχουν και εξελίξεις και εξελίξεις που να κάνουν και με την ανακατάληψη των κτηρίων και. Ναι. Να ακτινογραφήσουμε λοιπόν το πολιτικό κλίμα. Λίγο σύντομα, Θανάση, γιατί έχουμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Δείχνει λοιπόν ότι τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, η Νέα Δημοκρατία πέρασε μπροστά,
το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει από το χαμηλό του Δεκεμβρίου, που ήταν το χαμηλότερο ποσοστό του που έδειχνε σε δημοσκοπήσεις το Δεκέμβριο, ανακάμπτει, παίρνει 2,5 μονάδες. Η Δημάρη είναι σταθερή με ανωδικές τάσεις και αντίθετα βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυριολεκτικά να κάνει μία κοιλιά, όπως και ο πρόεδρος του, κ. Τσίπρας. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν εμπιστεύονται οι πολίτες την εναλλακτική πρόταση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ή και τις πολλές φωνές και συνιστώσεις που υπάρχουν. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό το οποίο συγκροτεί ως πολιτικό προϊόν, το οποίο προτείνει στον κόσμο για την έξοδο της χώρας από την κρίση, δεν τυχαίνει της εμπιστοσύνης του κόσμου. Ναι. Θανάση, να βάλουμε μια άλλο τελεία, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί είχαμε ουσιαστικά μία ένταση το τελευταίο διάστημα με την αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Τάσου του Κουράκη. Πρότεινε το κράτος να απαλλαγεί από τη μισθοδοσία των κληρικών και να επιβληθεί ειδικός φόρος σε όσους δηλώνουν χριστιανοί ώστε να πληρώνονται ιερείς. Υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση και από το χώρο της Εκκλησίας, όμως θα ήθελα να ακούσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε, να τον καλησπέρισουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον κύριο Χρυσόστομο. Καλησπέρα σας, Σεβασμιότατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σας και στους ακροατές. Δώσατε και εσείς το παρόν στον διάλογο που άνοιξε με την αριστερά. Σας είδαμε μάλιστα σχεδόν δίπλα από τον κύριο Κουράκη, έτσι να βάλω σχηματογραφικά μόνο την έννοια. Λόγω του γεγονότος ότι ο ίδιος ήταν ομιλητής, εσείς καθώς ήταν στο πάνελ. Τελικά, θα πρέπει να υπάρξει ένας τέτοιος χριστιανικός φόρος ή ήταν μια παρερμηνία πάνω σε αυτά που δήλωσε ο κύριος Κουράκης? Όχι, ήταν μια προσωπική πρόταση του κύριου Κουράκη, την οποία ανέπτυξε ως συνομιλητής μου, διότι και οι δύο διαπραγματευθήκαμε το ίδιο θέμα, εγώ από την Εκκλησία και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσε λοιπόν μια πρόταση προσωπική, την οποία αμέσως αποδυνάμωσε ο παριστάμενος γραμματέας του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι για το κόμμα και στο πρόγραμμα του κόμματος δεν υπάρχει επίσημα κανένα θέμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η μισθοδοσία του κλήρου. Ο κύριος Κουράκης όμως είπε να καταργηθεί η μισθοδοσία των ιερέων, έτσι δεν είναι? Είπε να εφαρμοστεί ένας εκκλησιαστικός φόρος από τον οποίο θα καλύπτεται η μισθοδοσία του κλήρου. Όμως εξήγησα στον κύριο Κουράκη και κατά τη διάρκεια της τοποθετήσεώς μου, αλλά και στη δευτερολογία μου, ότι αυτό που λέει είναι ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της μισθοδοσίας του κλήρου, διότι ήδη η μισθοδοσία του κλήρου καλύπτεται από τη φορολόγηση της ίδιας της Εκκλησίας από μέρος του κράτους. Και αυτό εφαρμόζεται από το 1945. Η Εκκλησία φορολογείται επί των ακαθαρίστων εσόδων της το 1945 με το 25%, το 1965 έγινε 35% και καταργήθηκε βέβαια αυτό το 35% το 2004, αλλά εφηρμόστησαν άλλες μορφές φορολογίας, όχι πλέον μόνο επί των εισόδων της Εκκλησίας, αλλά και επί της ακίνητης περιουσίας της, επί των διαφόρων αγορών, αγοροπολισιών, μεταβιβάσεων, εισοδημάτων από εκμετάλλευση και αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και επιπλέον φόρος εισοδήματος. Και του είπα το εξής, ότι η μισθοδοσία του κλήρου δεν καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τη φορολόγηση όλων των πολιτών, αλλά η μισθοδοσία του κλήρου καλύπτεται ανταποδοτικά μέσα από τη φορολόγηση της εκκλησίας, των εσόδων της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών οργανισμών. Ως εκ τούτου, ο κύριος Κουράκης έθεσε το θέμα σε μια άλλη βάση, που αυτή η βάση δεν υιοθετείται ούτε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και οπωσδήποτε για να εφαρμοστεί θα πρέπει να τεθεί στην βάσανο ενός διαλόγου, που βέβαια θα είναι ένας διάλογος όχι από μηδενική βάση όπως ήθελε ο κύριος Κουράκης, αλλά κυρίως επί τη βάση αρχών και προϋποθέσεων που θα αξιολογήσουν και το παρόν αλλά και το παρελθόν και την προσφορά σε εκκλησιαστική γη και σε εκκλησιαστική περιουσία που η Εκκλησία προσέφερε προς τον ελληνικό λαό από το 1833 μέχρι και το 1952. Θανάση. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαμπουλή. Διάβασα στην εισήγησή σας
2-3 πράγματα που μου έκαναν εντύπωση, ότι λέτε ότι έγινε αναγκαστική δίμευση, δηλαδή δεν υπήρξαν κάποιοι διάλογοι. Όχι. Τότε, όχι, έτσι. Όχι. Ένα είναι αυτό. Ούτε το 1920 με 22, ούτε το 1835 βγήκε νόμος, βασιλικός διάταγμα τότε, που κάναν δεσμεύσεις της εκκλησιαστικής περιουσίας επ' ωφελία των ακτιμώνων και των ανθρώπων που ήταν πρόσφυγες. Χωρίς η Εκκλησία να ερωτηθεί και χωρίς η Εκκλησία να μπορέσει να επιβάλλει όρους τέτοιους ώστε να ζητήσει ανταποδοτικά ωφέλη. Το θέμα που τέθηκε στο συνέδριο από τον κύριο Κουράκη έχει να κάνει με την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν δήλωσε, διευκρίνησε μετά ότι έθεσε αυτό. Κύριε Τσαμούλη, ακούστε, το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας δεν έχει να κάνει με το θέμα της μισοδοσίας του κλήρου. Σε κανένα κράτος ευρωπαϊκό, αν εξαιρέσει κανείς μόνο τη Γαλλία, η οποία εφαρμόζει την αρχή της λαϊσιτέ, όλα τα άλλα κράτη, ανεξάρτητα από το ποια είναι η μορφή των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας σε επίπεδο καταστατικό, η μισοδοσία του κλήρου με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αναλόγως πώς επιλέγει το κάθε κράτος ότι είναι φρονιμότερο και το συμφέρον του λαού του, εφαρμόζει και μισθοδοτεί τον κλήρο. Εσείς θεωρείτε ότι στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι συμφέρον για τον ελληνικό λαό να καταργηθεί η φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και των εσόδων του κράτους και να εφαρμοστεί επιπλέον ακόμα ένας φόρος που θα ονομάζεται φόρος εκκλησιαστικός? Πώς επιβάλλεται θα γίνει? Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω αυτό και ήθελα αυτό ακριβώς να σας ρωτήσω. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει τεθεί από την επίσημη πολιτεία και το ζήτημα της μισθοδοσίας, τίθεται εν πάση περιπτώσει και το ζήτημα της μισθοδοσίας και το θέμα των σχέσεων πολιτείας κράτους. Όχι. Δεν έχει τεθεί δεν έχει το ζήτημα επισήμως. Μου έκανε επίσης εντύπωση ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κουράκης ενέχει και πολλές αντιφάσεις. Δηλαδή από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούσε και ήταν αντίστοιχος εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ταυτότητα στο θρησκεύμα. Και λυσαλέα μάλιστα τότε. Ναι. Και από την άλλη τώρα λέει να δηλώνουμε οικειοθελώς, προφανώς αυτό θα είναι, το θρήσκευμα στη φορολογική δήλωση για να επιβάλλεται φόρος. Αυτό δεν έχει ένα σωρό αντιφάσεις καταρχήν και δεύτερον. Εντάξει, και πώς θα τσεκάρουμε αν ας πούμε ένας που δεν δηλώνει αν είναι χριστιανός ή μη χριστιανός για να πληρώσει ή να μην πληρώσει φόρο? Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνει. Τελείως ακτιβιστικό. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις του κυρίου Κουράκη. Τις προτάσεις αυτές μπορεί να τις αξιολογήσει το κόμμα του και αυτοί οι οποίοι προείστατε αυτή τη ομάδα κομματική και να πάρει θέση. Εάν η Εκκλησία επισήμως κληθεί σε ένα διάλογο, θα έχει τα δικά της επιχειρήματα για να προβάλλει. Στο διάλογο που είχατε τις ημέρες αυτές, μπήκε μία, να το πω έτσι. Υπήρξε μία δίωδος επικοινωνίας πιο άμεση εύκολη δίωδος με την αριστερά τελικά ή ακόμα περιμένει? Άμεση δίωδος επικοινωνίας, ναι, μέσα από ένα πνεύμα ειλικρίνειας και αλήθειας. Mm-hmm. Και μέσα από μια τέτοια μορφή διαλόγου ανεδείχθησαν και τα σημεία τα οποία υπάρχουν, στα οποία υπάρχει σύγκληση και στα σημεία τα οποία υπάρχει απόκληση. Δεν ήμασταν μια αντιρρητική διαλεκτική, δεν κάναμε, αλλά κάναμε μια διαλεκτική μέσα από την οποία ανεδείχθησαν και τα υπέρ και τα κατά. Ωραία. Και μάλιστα ήταν ένας διάλογος με επίπεδο στο οποίο συμμετείχαν εκτός από τους δύο φορείς που ήταν οι αντίστοιχοι συνομιλητές για τα πέντε θέματα, mm-hmm, και το ακροατήριο μπορούσε να συμμετάσχει και να κάνει ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Και αυτό το οποίο επετεύχθη ήταν το ότι πράγματα τα οποία ακουγόντουσαν σε επίπεδο δημοσιογραφίας και για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους, mm-hmm, δεν απηχούσαν την αλήθεια των αρχών και των τοποθετήσεων του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό που ονομάζεται Εκκλησία και κυρίως για αυτά τα πέντε ζητήματα που τα οποία αναλύσαμε. Ωραία. Σεβασμιότητα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θανάση, να ευχαριστήσω και εσένα. Νομίζω ότι ακούσαμε αρκετά από τον Σεβασμιότητα του αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Πάμε εμείς τώρα, αφού λέμε για
φόρους, αλλά πάμε στους πραγματικούς φόρους και στην πραγματική κατάσταση, καθότι απελπισμένοι από το νέο φόρο Χαστούκι είναι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων με μια κραυγή απόγνωσης να βγαίνει από τα στοιχεία της έρευνας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών. Πάνω από το 50% αυτών λέει ότι είναι προτιμότερο να νοικιάζει σπίτι παρά να έχει δικό σου. Αρκετοί δηλώνουν ότι θα τα πουλήσουν ακόμα και κάτω από την αντικειμενική του αξία, ενώ ένας στους τέσσερις δεν πληρώνει στην ώρα του το στεγαστικό δάνειο. Σε απόγνωση βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με έρευνα της Kappa Research που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας στους δύο ιδιοκτήτες δηλώνει πως το 2013 δεν θα μπορέσει να πληρώσει τους φόρους στα ακίνητα και θα προσπαθήσουν είτε να τα πουλήσουν ακόμη και κάτω από την αντικειμενική τους αξία, είτε να δανειστούν για να αποφύγουν τις ποινικές ευθύνες που προβλέπονται για τους οφειλέτες του δημοσίου. Υπερβολική. Πολύ δύσκολο για τον κόσμο να μπορέσει να τους πληρώσει. Είναι, οι φόροι είναι πολύ δυσβάσταχτοι. Και θα πρέπει να κάνει κάτι η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Αυτό το κράτος που ζούμε είναι εξοντωτικό για όλη την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, το ποστό εκείνων που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν την επόμενη χρονιά να πληρώσουν τους φόρους στα ακίνητα, ΦΑΠ, χαράτσι, φόρους εισοδήματος, φτάνει στο 54%. Ενώ ένα άλλο 32% δηλώνει ότι μάλλον θα ανταποκριθεί χωρίς όμως να είναι σίγουρο. Όσοι δεν μπορούν δεν θα πληρώσουν. Όσοι δεν μπορούν δεν θα πληρώσουν. Πολλοί δεν πληρώνουν. Πολλοί δεν πληρώνουν. Με τόσους φόρους. Όλος ο κόσμος θα πάει φυλακή. Το πιθανότερο είναι ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει με άνοιγμα πολλών φυλακών. Όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τις φόρους ακινήτων, δηλώνουν πως θα επιλέξουν να τα πουλήσουν ακόμη και κάτω από την αντικειμενική τους αξία ή να δανειστούν ή ακόμη και να αφήσουν τα ακίνητα να τα κατάσχει το δημόσιο. Στην ερώτηση ποιους φόρους πλήρωσαν τα τελευταία τρία χρόνια, το 9,3% των ιδιοκτητών δηλώνουν αδυναμία πληρωμής του τέλους ακινήτων χαράτσι. Το 8,1% απαντούν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τον ΦΑΠ του 10 και το 5,1% το ΕΤΑΚ του 2009. Το 5-7% ανακατηγορία έχουν προχωρήσει εξάλλου σε ρυθμίσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ειδικά για το χαράτσι, το 65% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το πλήρωσαν μεν αλλά με δυσκολία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 54% των ιδιοκτητών δεν έχουν εισοδήματα από τα ακίνητά τους και πληρώνουν μόνο φόρους. Επίσης, ένας στους τέσσερις διαθέτει πάνω από το 30% των εσόδων από τα ενίκια για την πληρωμή φόρων κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε εμείς τώρα να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που εξελίσσεται αυτήν την ώρα με αναφορές στον απολογισμό και τα πεπραγμένα του 2012. Σήμερα την περιφέρεια ο πολιτικός λόγος πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχεία με τις εξελίξεις. Το καινούριο, το ρηξικέλεθο που επιζητούμε σήμερα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ιδεολογικής αναζήτησης και διαλόγου. Ο σφιγμός της εποχής διατηρεί τη θέληση της αλλαγής αλλά και τη δύναμη της ανατροπής. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που απαιτούνται νέοι προσανατολισμοί και εκεί ακριβώς έγκυται η επιτυχία του θεσμού της αιρετής περιφέρειας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε γρήγορες συμβασιοποιήσεις, γρήγορες απορροφήσεις και κυρίως καλή εκτέλεση και επίβλεψη των έργων. Κάνω αυτή την επισήμανση και περίμενα να την κάνει και η κυρία Νικολάκου αυτή την επισήμανση. Διότι αυτό ανεβάζει ακόμα παραπάνω τη διοίκηση. Να εντοπίσει τα σημεία τα ασθενή. Τα θετικά θα τα δούμε, τα βλέπουμε, τα επαινούμε, τα ψηφίσαμε. Αλλά να δούμε τα ασθενή τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Ένα άλλο ασθενές σημείο, το οποίο ήθελα να γίνει αναφορά, είναι ότι μεταφέραμε 41 εκατομμύρια ευρώ από το 12 στο 13. Βεβαίως, τι θα τα κάνουμε. Αυτό ενισχύει αυτό το οποίο είπα νωρίτερα. Ότι με ένα καλύτερο, πιεστικότερο, αποτελεσματικότερο συντονισμό θα μπορούσαμε να το έχουμε επιτύχει. Δύο χρόνια καλλικράτηση είναι αρκετά για να αποδειχθεί η ορθότητα των εκτιμήσεών μας ότι η τοπική και περιφερειακή διοίκηση αποτελούν ένα σπόσπαστο τμήμα του αστικού κράτους. Είναι το κράτος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεν υπήρχε αντεργατική, αντιλαϊκή επιλογή των συγκυβερνήσεων που να μην την υιοθετήσατε, να μην την υλοποιήσατε. Πολλούς λόγους. Έτσι λοιπόν ζούμε μια λειτουργία της περιφέρειας με ευθύνη κύρια της διοίκησης, αλλά ζωνική, αντιδημοκρατική και κύρια πελατειακή, με αδιαφάνεια στην ενημέρωση,
Έχω καταθέσει αίτηση που ζητάω τα έντυπα για το διαγωνισμό των απορριμμάτων εδώ και ένα μήνα. Είναι αυτά τα έντυπα που έχουν πάρει όλοι οι διαγωνιζόμενοι και εγώ ακόμα δεν τα έχω πάρει. Μιλάμε λοιπόν για μια αναφορά γενικόλογη και ασαφή, όπως αυτή που συζητήσαμε το ειδικό αναπτυξιακό, και με μηχανισμού διαστρέβλωσης που έχουν στηθεί κοντά στην περιφέρεια. Μιλάμε για μια απαξίωση του οργάνου και των μελών όλων εδών του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκφράζεται κύρια με τα έκτακτα θέματα όπως μπαίνουν, όταν μπαίνουν, με τις εισηγήσεις όταν έρχονται και όποτε έρχονται. Χαίρομαι που πολλά από αυτά που υπόθηκαν τότε γίνονται πράξη. Δεν πρέπει να έχουμε κόμπλεξ, κύριοι. Αν γίνεται κάτι σωστό, θα το τονίσουμε. Μπορούν να γίνουν περισσότερα. Βεβαίως. Βεβαίως και μπορούν να γίνουν περισσότερα. Και εδώ είμαστε να πούμε την άποψή μας. Ανακύκλωση. Όπου και να βρεθούμε, μιλάμε για την ανακύκλωση. Από ένα πρώτο δελτίο που βγάλαμε τύπου. Το θέμα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που εξελίσσεται ουσιαστικά και να καλησπερίσουμε, έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας την Αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Από ό,τι φάνηκε για το ζήτημα του απολογισμού ήταν θετικός αλλά και με σημειώσεις, κριτικές σημειώσεις από την πλευρά των μειοψηφιών. Εσείς βάζετε τον πήχη ψηλά για το 2013. Αυτό αποδείχθηκε, αλλά θέλω να μου πείτε τι βαθμό θα βάζετε για το 2012 όσον αφορά τις προσπάθειες αιρετής περιφέρειας. Θέλω να αποφύγω τη βαθμολογία, κύριε Κανελόπουλε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να επαναλάβω μάλλον αυτό που είπα στην εισήγησή μου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ότι αυτόν τον απολογισμό η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2012 τον κάνει κοιτώντας τα μάτια τους πελοποννήσιους πολίτες. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά δουλεύοντας πολύ σκληρά προσπαθήσαμε σε όλα ανεξαρτήτως τα επίπεδα να βάλουμε ακόμα ένα λιθαράκι σε αυτή την περιβόητη, όπως ακούγεται συνεχώς, ανάπτυξη της περιφερειάς μας. Φέρνοντας λοιπόν συγκεκριμένα παραδείγματα, έργα και όχι λόγια, όπως είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως είναι το ΕΤΕΑΝ, όπως είναι το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, είπαμε πως θα συνεχίσουμε και το 2013, δουλεύοντας πιο ενδυνατικά, για να μπορέσουμε μέσα στις δυνατότητες που έχουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας. Κυρία Νικολάκου, επειδή η θηλιά, όπως και να το κάνουμε, η οικονομική θηλιά, άλλο ένα και σφίγγει περισσότερο. Εσείς αισιοδοξείτε πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο το περιβάλλον. Θεωρούμε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια, χωρίς να δίνουμε σε αυτό λευκή επιταγή. Όμως, η ευθύνη μας είναι να μην μένουμε μόνο σε απλή επισήμανση των προβλημάτων. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας ότι η ανεργία είναι το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας μας, αλλά και της Πελοποννήσου, είπαμε ότι θέλουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου να δημιουργηθεί ένα φιλικό, επενδυτικό περιβάλλον. Και όλα αυτά που σας είπα πριν, κύριε Κυριόπουλε, είτε αφορά τα απορρίμματα, είτε αφορά το ΕΤΕΑΝ, είτε αφορά το δικό, είναι ακριβώς μεγάλες και σημαντικές παρεμβάσεις για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διατηρήσουμε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις όσες αυτή τη στιγμή φέρνουν και επιβιώνουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Επειδή αυτά θα τα δούμε αναλυτικά, θέλω και ένα σχόλιο για την σφοδρή αντιπαράθεση που πλέον ανεβάζει ακόμα αριθμούς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε τις τοποθετήσεις του κυρίου Πατσαρίνου. Είδαμε και θα δούμε μάλλον τις τοποθετήσεις του κυρίου Περιφερειάρχη, τις παρακολουθήσαμε ζωντανά. Φαίνεται ότι σκληραίνει το μάτς, κυρία Νικολάκου. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο σκληραίνει, όπως εσείς το λέτε, είναι μια πολιτική αντίληψη της περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία λέει ξεκάθαρα στους πολίτες ότι είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια λαϊκισμού, στήρας αντιπαράθεσης, ιδεολειψιών πολιτικών, οι οποίες στοχεύουν να παρασύρουν τους πολίτες σε λογικές ερωτήσεις που δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Εμείς έχουμε πάρα πολλές φορές, κύριε Κανελόπουλε, προτείνει και προσκαλέσει και προκαλέσει, θα έλεγα, την παράταξη που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μας φέρει έστω και μία πρόταση, έστω και μία λύση στο πρόβλημα. Το να καθόμαστε και να κατακρίνουμε τα πάντα χωρίς να έχουμε συγκεκριμένη θέση, το δούμε ότι αυτό δεν συμβάλλει στο να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή τη χώρα μας, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ευθύνη όλων μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε το τι επισήμανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Στατούλης.
ακούστηκε από την πλευρά της αριστεράς η κριτική σε μια προσπάθεια να ταυτίσουν την πλειοψηφία της περιφέρειας με την κυβέρνηση. Ακούστηκε ξαφνικά ένας ερωτηματικός, θα έλεγα, τρόπος αναφορά στα προβλήματα, λες και εμείς είμαστε η κυβέρνηση. Λες και εμείς μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που οι επικεφαλής των παρατάξεων θεωρούν ότι μπορούν να μεταφέρονται με απλά κείμενα που οι καθοδηγήσεις των κομμάτων τους τους τα εγχειρίζουν προκειμένου να τα κάνουν κείμενο αναφοράς μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θέλω να το εισηγηθείτε στο επόμενο, στις διορθωτικές κινήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν μπορεί οι αναφορές που γίνονται εδώ και οι εισηγήσεις των θεμάτων να είναι μέσα από γραπτό κείμενο. Θα πρέπει ο καθένας να έχει αφομοιώσει την πολιτική και την... Όπως έχω πει πολλές φορές, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου στηρίζει την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση της χώρας μας. Και την στηρίζει με καθαρότητα σκέψης, αλλά και με ιδιαίτερο πείσμα, γιατί πιστεύει ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι αυτή που αυτή τη στιγμή κάνει το μεγάλο αγώνα για να μπορέσει ο τόπος να βρει τις δικές του λύσεις. Και σε αυτό επιμένω. Στηρίζουμε την κυβερνητική πλειοψηφία. Στηρίζουμε την τρικομματική κυβέρνηση. Αλλά με καθαρό τρόπο και με κριτικό τρόπο. Εδώ τελειώνουν τα ψέματα. Δεν μπορεί συνεχώς από πλευράς τους να ψεύδονται έχοντας την δυνατότητα μέσα από τον μονόλογό τους να αιτιώνται ό,τι θέλουν. Δεν είναι μεγάλο ψέμα η ιστορία των δίθεν τριών αεροδρομίων? Ξέρει κανένας εάν στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε συζητήσει ποτέ για τρία αεροδρόμια? Γιατί λοιπόν το αιτιάται? Δεύτερο θέμα, δεύτερο μεγάλο ψέμα. Η προγραμματική σύμβαση και το πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΕΙΔΑΠ. Μην ξεχνάτε ότι ο βουλευτής και πρώην μέλος και επικεφαλής της παράταξής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο έβγαινε και έκανε λαϊκές συνελεύσεις λέγοντας ότι ο Περιφερειάρχης θέλει να πουλήσει τα νερά της περιφέρειας Πελοποννήσου σε ιδιώτες. Δεν μπορούμε να πορευθούμε με αυτές τις αντιλήψεις, με αυτά τα κατασυρωήν ψέματα. Αυτό εγώ από την πρώτη στιγμή, κυρίες και κύριοι, το περιέγραψα ως ένα σταλινικό φαινόμενο αυτών των νέων σταλινικών πολιτικών που εκφράζονται σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούστηκε προηγούμενα και το μεγάλο ψέμα για τα επεισόδια που έγινε εδώ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την αδειοδότηση του βιοαερίου στην Μαντινία. Ναι, ασφαλώς ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Μη γελάτε καθόλου. Επώνυμα το καταγγέλω αυτό, όπως το κατήγγειλα από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο τίποτε άλλο, αλλά όλοι εσείς που πουλάτε και κάνετε το μάγκα εκ του ασφαλούς, όταν για ίδιους λόγους ξεφεύγετε από την ιδιοτέλειά σας, τα ξεχνάτε όλα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, θα δούμε για αυτά και αύριο πολλά περισσότερα. Πάμε στην Τριφυλία και στην ξεχωριστή εκδήλωση τιμής στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο που έγινε από την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας για την προσφορά του.
Τον απολογισμό του φιλόπτωχου ταμείου έκανε η Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας σε μια όμορφη εκδήλωση στο ξενοδοχείο Κανελάκη στην Κυπαρισσία, κατά την οποία τιμήθηκε για την προσφορά του στην τοπική εκκλησία ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος με μια ξεχωριστή εικόνα που το αφιέρωσε ο Μητροπολίτης. Ο τοπικός ιεράρχης παρουσία του κλήρου, φορέων και πιστών εξήρει την ευστροφία του πνεύματος στον άνθρωπο που αποτελεί την απεικόνιση της φιλανθρωπίας αλλά και το έργο που δημιουργήθηκε στην περιοχή μας, ενώ παράλληλα μίλησε για την ευχή να ακολουθεί πάντα τον πνευματικό δρόμο. Παίρνοντας τα αγαπάς σου είναι τη ζωή σου, αλλά να ακούσεις το «Εφ δούλε αγαπέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσου, είσαι δε στην χαρά μου Κυρίου σου, αμήν». Ο Θεός μαζί σας. Χιλιάδες μερίδες φαγητού σε πολίτες που έχουν ανάγκη καθημερινά προσφέρει η Κώστα Ναβαρίνο με 50 μερίδες που διανέμονται μέσω του Ναού Ευαγγελίστριας σε άπορους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ για αυτή την τιμή. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά Χοροδίας και τους δασκάλους τους και όλους όσους πήραν μέρος σε αυτή τη γιορτή. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Και έχουμε και εμείς δύο παιδιά περίπου της ίδιας ηλικίας. Ο συμπεριφερόμενος, όπως είδατε, είναι πολύ, και πολύ πρακτικός άνθρωπος και με την εικόνα και με την Μαρινάδα και επίσης όταν μου ζήτησα να μην γίνει αυτή η εκδήλωση ή τουλάχιστον να μην είμαι εγώ εδώ, μου είπε πρακτικά ότι εντάξει, αλλά άμα έρθεις πιστεύω θα μπορέσουμε να μαζέψουμε περισσότερα χρήματα για το φιλόπτο χώρα. Πρακτικά λοιπόν, σας παρακαλώ και εγώ να βοηθήσετε, όπως θα βοηθήσω καιρό και θα συνεχίσω να βοηθώ πάντα. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά που κάνουμε δεν είναι μόνο εγώ, είναι και τα αδέρφια μου τα δύο, ο Κωστής και ο Χρήστος, και οι γυναίκες μας, η Λένα, η Κωνσταντζα, η γυναίκα μου και η Μαρίνα, και θα συνεχίσουμε πάντα να είμαστε κοντά. Αφού έχω μια ευκαιρία να πω κάτι για τον τουρισμό και για την Μυσσηνία, η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί σήμερα κάποιος να κάνει για την Ελλάδα είναι να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Και ιδιαίτερα στον τουρισμό, και επειδή όταν τα έσοδα που είναι εκτός Ελλάδος, συνήθως για μια κάθε άμεση θέση που λέμε, δημιουργείται άλλη μια έμεση. Άρα ο καθένας μας πρέπει να κινείται έτσι στην περιοχή, ώστε να δημιουργεί την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους επισκέπτες μας. Αυτό είναι, εκεί μπορεί να βοηθήσει ο καθένας μας για να αναπτυχθεί καλύτερα και αξιότερα η περιοχή μας. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση που ζητάτε. Να ζω την ευχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάχιστη είναι η κίνηση στα καταστήματα της Μεσσίνης, με τον εμπορικό κόσμο να παλεύει για την ανάκαμψη. Η οικονομική κρίση δεν επιτρέπει στους καταναλωτές τις πατάλες και έτσι όσοι βγαίνουν στην αγορά προμηθεύονται μόνο τα απαραίτητα. Η κίνηση στα καταστήματα της Μεσσίνης μπορεί να είναι μειωμένη, όμως οι καταστηματάρχες με αγώνα κρατούν χαμηλές τις τιμές τους ώστε να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό. Πάνε καλύτερα από το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα κενό με τις προσφορές και όλα αυτά, αλλά όχι τα αναμενόμενα, διότι ο κόσμος είναι με δύσκολα προβλήματα. Όμως εντάξει, κάποια κίνηση υπάρχει. Προσπαθούμε και εμείς με τις προσφορές να κερδίσουμε όσο μπορούμε τον πελάτη και από την τιμή που λέμε και κάνουμε την έκπτωση όσο μπορούμε πιο χαμηλά, με προσφορές και με κίνητρο, με τις βιτρίνες, με μοντέρνα πράγματα. Υπάρχει με τίποτα αυτά. Άνθρωπος δεν υπάρχει, όχι κίνηση. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Μα και ο καιρός που είναι έτσι και γενικώς και ο κόσμος που δεν έχει χρήματα, είναι λογικό. Η Μεσσίνη θεωρείται αγροτική περιοχή και έτσι αρκετοί καταναλωτές αδυνατούν να ψωνίσουν λόγω των οικονομικών δυσχεριών. Οι αγρότες έχουν και αυτοί πρόβλημα μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι δύο κατηγορίες που έχουμε πελάτες κυρίως και έτσι οι άνθρωποι έχει πέσει πάρα πολύ η αγοραστική τους δύναμη. Απλώς εμείς είμαστε μια πιο μικρή κοινωνία και με το κίνητρο της γνωριμίας τους φέρνουμε κοντά μας και με τηλέφωνα και με μια ευκολία ό,τι θέλουν και μπορούν. Και πιστεύω 2-3 μήνες θα είναι αυτή η κατάσταση. Τώρα να κάνουμε κάτι εμείς δεν μπορούμε. Εμείς περιμένουμε. Είμαστε σε ετοιμότητα. Τώρα θα δούμε. Λίγο πριν την περίοδο των εκπτώσεων η αγορά μούδιασε. Όμως τώρα με προσωπικό αγώνα οι καταστηματάρχες παλεύουν για την ανάκαμψη.
Έτσι νομίζω. Καλά, εμένα είναι η δουλειά μου που έχει πτώσει τώρα, γιατί το χειμώνα δεν γίνονται μυστήρια. Εμάς αρχίζει μετά το Πάσχα και είναι και μακριά το Πάσχα φέτος. Είναι λογικό. Τρεις μήνες θα είμαστε. Θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα στο δικό μας. Τώρα στα άλλα, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Και οι εκτόσεις έχουν αρχίσει εδώ και 10 μέρες. Θα είναι αρχή. Πιστεύω κάτι θα γίνει, αλλά όχι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Λίγοι θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Έτσι νομίζω. Ναι, ναι, υπήρχε ένα κενό διάστημα μεταξύ των εορτών και του διάστηματος που θα ξεκινούσαν οι προσφορές και οι εκτόσεις. Όταν ξεκίνησαν οι προσφορές που ήταν οι τιμές πιο χαμηλές, ο κόσμος περίμενε αυτό το χρονικό διάστημα για να αποφασίσει να μπει στα καταστήματα για αγορές. Ψυχρολουσία έρχεται για μισθωτούς και συνταξιούχους την 31η Ιανουαρίου. Για τους συνταξιούχους που θα κληθούν να πληρώσουν ξανά, προβλέπεται με βάση το νέο μνημόνιο να τρέξουν περικοπές συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, κλιμακούμενες από 5 έως 20%. Η σύνταξη θα λάβουν την 5η 31 Ιανουαρίου οι συνταξιούχοι με σύνολο αμοιβών πάνω από 1.000 ευρώ, καθώς ξεκινάει η εφαρμογή των περικοπών που αποφασίστηκαν με το τελευταίο πακέτο μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι με το νέο μνημόνιο επιβάλλονται μειώσεις από 5 έως 20% από 1η Ιανουαρίου στη συντάξη άνω των 1.000 ευρώ. Οι περικοπές θα γίνουν σταδιακά και σε 4 δόσεις. Κοροϊδία, σχέτη. Τι να πούμε, αφού έτσι θα έχουν κανονίσει αυτοί ό,τι να μας κάνουν θα το δεχτούμε. Αυτό είναι το κακό. Μειώνουν, τα υπόλοιπα ανεβαίνουν, πάνε τον ενήφορο και αυτό γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τόσα που παίρνω εγώ, δεν φτάνουν για καφέ άμα πω στους νέους. Με 400 ευρώ. Συγκεκριμένα, για πόσο μηνιαία σύνταξη αθροίσματος από 1.000 ευρώ έως 1.500 γίνεται μείωση 5% στο σύνολο του ποσού. Για ποσό μηνιαία σύνταξη ή αθροίσματος από 1.500 έως 2.000 ευρώ γίνεται μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Για ποσό μηνιαία σύνταξη ή αθροίσματος από 2.000 έως 3.000 ευρώ γίνεται μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Ενώ για ποσό μηνιαία σύνταξη ή αθροίσματος από 3.000 ευρώ και άνω γίνεται μείωση 20% στο σύνολο του ποσού. Πάντως τα πράγματα δεν αναμένονται καλύτερα στον ιδιωτικό τομέα. Ότι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν παρά να μειώνουν συντάξεις και δεν μπορούν να βρουν άλλο τρόπο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό και πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο, όχι εις βάρος των συνταξιούχων. Στο τέλος του μήνα θα δουν τους μισθούς τους μειωμένοι οι μισθωτοί. Πρόκειται για τους μισθούς του Ιανουαρίου, στους οποίους θα υπολογιστεί η αυξημένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται στο φορολογικό νόμο. Η νέα κλίμακα οδηγεί σε αυξημένη παρακράτηση φόρου για ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες μεγαλύτερα από 20.000 ευρώ για τον άγαμο. Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρξει μείωση μηνιαίων αποδοχών. Το ίδιο θα συμβεί και για τους μισθωτούς με παιδιά με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από το ποσό αυτό. Τέλος φαίνεται να μπαίνει στην αιώνια φοιτητική ζωή, καθώς με τις νέες θεσμικές διατάξεις για τα ΑΕ, η κυβέρνηση βάζει σε λειτουργία το μέτρο από την επόμενη χρονιά, με αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος σπουδών σε τετραετή προγράμματα σπουδών ή 10 σε πενταετή προγράμματα. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα για να δούμε πώς αντιδρούν οι φοιτητές. Τέλος τους αιώνιους φοιτητές επιχειρεί να βάλει η ελληνική κυβέρνηση με το μέτρο να εφαρμόζεται κιόλας από την επόμενη χρονιά. Αυτοί που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος σπουδών σε τετραετή πρόγραμμα σπουδών ή 10 σε πενταετή προγράμματα πολυτεχνείων και γεωπονικών τμήματων είναι οι άμεσα απειλούμενοι σύμφωνα με τις νέες θεσμικές διατάξεις για τα ΑΕΗ. Δεν ξέρω, πιστεύω είναι καλό. Γιατί να μην μένουν όλα τα παιδιά, ξέρω εγώ, πολλά χρόνια στο ΤΕΗ, να μην είναι όλοι οι φοιτητές. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω. Αν το κράτος το ξαναλλάξει. Βασικά έπρεπε να γίνει ένα ξεκαρτάρισμα κάποια στιγμή. Τόσοι φοιτητές αιώνιοι δεν γίνεται. Έχουν φτάσει 45 χρόνια και ακόμα δίνουν κάποια μαθήματα. Είναι καλό δηλαδή. Ναι. Αλλά εντάξει, 6 χρόνια τώρα που έχουν κάνει νήσιν 2 και αυτό λίγο είναι. Κανονικά πρέπει να μας πάρουν κάπου 8, κάπου εκεί τα χρόνια. Τώρα για ποιους κλείνει οριστικά η πόρτα των σχολών. Για τους φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-Ιούλιο-2012 συμπλήρωσαν τα 9 έτη σπουδών, θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Οι φοιτητές τώρα που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 συμπλήρωσαν τα 6 έτη σπουδών, θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Ενώ από εκεί και πέρα, οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011 έως 2012 δεν έχουν συμπληρώσει τα 6 έτη σπουδών, θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα για το διπλάσιο χρόνο σπουδών σε σχέση με τα κανονικά έτη.
6 μπορεί και να μην περάσουν πολύ. Θα τα έχουν μαζέψει, χρωστάνε τα ντερά τους. Τώρα 8 χρόνια είναι πιο λογικό. Εντάξει, πάνω κάτω 2 χρόνια για ένα έτος, για τα μαθήματα ενός έτους. Πιο λογικό, πιο εύκολο, πιο βατό. Τώρα τι να φάμε για τα νιάτα μας τα ΔΕΗ. Έχουμε και μια ζωή να κάνουμε. Ναι, με τον τρόπο αυτό θα καταργηθούν οι αιώνιοι φοιτητές και θα σωθούν κάποια κονδύλια του κράτους. Δεν είναι ιδιαίτερα άσχημα. Αυτό είναι ένα μικρό θέμα. Λογικά κάτι θα βγει για να το διευθετήσουν. Δεν πιστεύω. Πάνω σε αυτό θα αφήσω τις ελπίδες μου. Να περάσουμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση πραγματικά για όλους μας. Σε ηλικία 37 ετών έφυγε χθες ο Καλαματιανός αθλητικογράφος Περικλής Σαλαματάς. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική μας κοινωνία. Για έναν συνάδελφο που πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία αντιμετώπιζε τη ζωή. Όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος της Μυσσηνίας και όχι μόνο πενθεί. Ο Περικλής Σαλαματάς, ο Περικλής μας, δεν είναι πια εδώ. Δεν είναι μαζί μας. Έφυγε χθες, σε ηλικία 37 ετών. Τον πρόδωσε η καρδιά του. Μια καρδιά τόσο μεγάλη. Αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως αθλητικογράφος του μπάσκετ, με δικό του site και στη συνέχεια και προπονητής αρκετών καλαματιανών μπασκετικών σωματείων της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου. Λάτρευε τον αθλητισμό αλλά και τη μουσική και έτσι για μας έγινε ο καλύτερος DJ. Περισσότεροι που τον ξέραμε στηριζόμασταν στο χαμόγελό του, τα αστεία του. Η αισιοδοξία του για τη ζωή έκανε όποιον βρισκόταν δίπλα του να ξεχάσει αμέσως τα προβλήματά του και να γελάσει με την ψυχή του. Ήταν εξάλλου το χάρισμά του. Καλό ταξίδι, Περικλή. Να πούμε και εμείς τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. 200 παιδιά 80 οικογενειών υποστηρίζουν τα παιδικά χωριά SOS με το πρόγραμμα στήριξης παιδιών και οικογένειας. Η υλική βοήθεια αλλά και η εκπαιδευτική, ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη που παρέχεται είναι εξαιρετικά σημαντική και μετατρέπει το κοινωνικό έργο σε αναμφισβήτητα και αναγκαίο. Τα παιδικά χωριά SOS συνεχίζουν τη σημαντική πρωτοβουλία τους και βοηθούν 80 οικογένειες με τον αριθμό των παιδιών να ξεπερνά τα 200. Η υλική, η ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη είναι μερικές από τις σημαντικές ενέργειες που προσφέρει η ομάδα του προγράμματος στήριξης παιδιού και οικογένειας. Όπως οι περισσότεροι θα ξέρετε, τα παιδικά χωριά SOS εδώ και αρκετά χρόνια έχουν εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα στην Καλαμάτα, ένα κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας, με βασικό στόχο και σκοπό την υποστήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κρίση, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους σε σχέση με την ανατροφή και το μεγάλωμα των παιδιών τους. Τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά περισσότερο από το 2011 με το 2012, προφανώς λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες, το κέντρο στήριξης και στην Καλαμάτα, όπως και στα υπόλοιπα 5 που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, υποδέχτηκε πολύ περισσότερες οικογένειες από ό,τι αρχικά νόμιζε ότι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει. Έτσι, αυτή τη στιγμή, το κέντρο στήριξης στην Καλαμάτα υποστηρίζει περίπου 80 οικογένειες με ένα σύνολο περίπου 200 παιδιών και όταν μιλάμε για υποστήριξη, μιλάμε για υλική βοήθεια που αφορά τρόφιμα κυρίως, αλλά και ρουχισμό και ήδη για το σπίτι και ήδη για το σχολείο που χρειάζονται τα παιδιά και παράλληλα με αυτό και απαραίτητα παράλληλα με αυτό ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων, συμβουλευτική προς τους γονείς, εκπαιδευτική υποστήριξη στα παιδιά, ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη για όσα τα παιδιά έχουν ειδικά προβλήματα, όπως επίσης και ομάδες δημιουργικής απασχόλησης. Στο έργο αυτό καλούνται να συμμετάσχουν και οι κάτοικοι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, αλλά και γενικότερα οι εθελοντές, καθώς ολοένα και αυξάνονται οι οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πρέπει επίσης να πούμε ότι το κέντρο στήριξης, όπως και όλα τα προγράμματα των παιδικών χωρίων SOS, βασίζονται καθαρά στην βοήθεια και την υποστήριξη των δωρητών και των εταιριών που θα χορηγήσουν τη βοήθεια για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις οικογένειες. Δεν έχουμε κανέναν άλλο πόρο, οικονομικό πόρο, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε και να λειτουργήσουμε αυτά τα προγράμματα. Ένα κομμάτι λοιπόν πολύ σημαντικό είναι η βοήθεια που μπορούμε να έχουμε τόσο από τους ανθρώπους της κατοίκους της περιοχής, όσο και ευρύτερα από τους Έλληνες, για να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες. Το δεύτερο, δε πολύ βασικό, που ειδικά στην Καλαμάτα ήταν πολύ σημαντικό για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το κέντρο,
είναι η υποστήριξη και η στήριξη από τους εθελοντές. Πρέπει να πω ότι σε σχέση με τα άλλα προγράμματα των κέντρων στήριξης σε άλλες πόλεις, στην Καλαμάτα το κέντρο στήριξης βασίστηκε πάρα πολύ στην ομάδα στήριξης από πλευράς εθελοντών. Η ομάδα των εθελοντών πάρα πολλά χρόνια δούλεψε για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το κέντρο. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα κέντρο πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο και βρισκόμαστε εδώ γιατί οι ανάγκες το απαιτούν. Είναι και ευχάριστο γιατί όλοι μπορούν να δουλέψουν με τα παιδιά και τις οικογένειες καλύτερα. Παράλληλα όμως είναι και μια τεράστια ευθύνη γιατί δείχνει πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν αρκετά μεγάλος αριθμός οικογενειών στην Καλαμάτα. Πρόεδρε, σήμερα στην διανομή των τροφίμων στις τρίτεκνες οικογένειες που έφτασαν από την βοήθεια που έφτασε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προβλήματα όπως και οι δυσκολίες επιβίωσης παραμένουν πολλές και αρκετοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρόν για να προμηθευτούν την μικρή αλλά σημαντική αυτή βοήθεια. Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε σήμερα η διανομή τροφίμων στις τρίτεκνες οικογένειες με βάση την προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρόφιμα τα οποία μοιράζουμε είναι μακαρόνια, είναι ρύζι, είναι γραβιέρα, είναι φέτα και είναι και λάδι. Καλούμε λοιπόν τις τρίτεκνες οικογένειες έως και την Πέμπτη να έρθουν στις αποθήκες του Πατριαρχαία να πάρουν τα τρόφιμα τα οποία δικαιούνται. Καθώς το επόμενο διάστημα δεν έχει προγραμματιστεί πότε θα πάρουμε τα καινούργια πλέον για το καινούργιο πρόγραμμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε ότι οι οικογένειες οι οποίες έρχονται είναι απογοητευμένες, διότι και για το θέμα του επιδόματος μέχρι τον Ιούλιο μήνα δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι και από τις επιχειρήσεις καλούμε, εάν έχουν τη δυνατότητα κάποια τρόφιμα, κάποια άλλα είδη τα οποία μπορούν να προσφέρουν σε κάποιες οικογένειες, θα είναι μεγάλο καλό για αυτές, καθώς υπάρχουν πολλές οικογένειες και τρίτεκνες γενικά, πολυμελείς οικογένειες που δεν εργάζεται κανένας. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ανεργία και να δούμε τι θα γίνει. Όπως περιγράφει στην συνέχεια ο πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων, τα προβλήματα ήταν και παραμένουν αρκετά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Βεβαίως δεν αφορά μόνο την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Δεν θα πρέπει να το δούμε τοπικιστικά όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα. Και εδώ στη Μεσσηνία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ειδικά οι οικογένειες, οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες. Έτσι λοιπόν. Έχει δημιουργηθεί, αυτό είναι το αισιόδοξο, αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και βοηθάει ένας τον άλλον. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και το κράτος να κοιτάξει κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν αυτό το οποίο το θεωρούσαμε πριν από 2-3 χρόνια αυτονόητο, τα είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες τα ζητούν και τα έχουν, θα έλεγα, δεν έχουν τι να δώσουν τα παιδιά τους για να τα ταΐσουν. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο τοπικά το θέμα αυτό, αφορά όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, όσο περισσότερα παιδιά έχει, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα. Πράγματι, το θέμα αυτό μας απασχολεί. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν φορείς στην πόλη οι οποίοι βοηθούν. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε και τον Εμπορικό Σύλλογο που έχει δραστηριοποιηθεί και άλλους συλλόγους. Λοιπόν, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο. Θα περάσουμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση και στην πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη της Μαύρης Θύελλας. Καλησπέρισμα, έχουμε μαζί μας τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Σε λίγο, πολλά περισσότερα από το στούντιο όλα στη χώρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Επιτέλους, χαμογελάμε, Θέμη. Επιτέλους, η Καλαμάτα νίκησε 1-0 πριν από λίγες ώρες το Φωστήρα στην παραλία. Και καταλαβαίνεις ότι σήμερα είναι μια μέρα χαράς για την Καλαμάτα. Έπαιξε θαυμάσια στο πρώτο ημίχρονο, έπεσε στο δεύτερο. Αλλά όμως σημασία έχει ότι πήρε το τρίποντο και τώρα περιμένει την Κυριακή τον αγώνα με τον Αχαρναϊκό πάλι στην παραλία. Πες μου βαθμολογική θέση λίγο. Βαθμολογική θέση Καλαμάτας είναι από το τέλος έχει περάσει τρεις αντιπάλους. Σημαντικά. Τρεις αντιπάλους. Αλλά είναι κοντά. Πόσο απέχει με την έκτη θέση, η έκτη. Με πούτσι ή χωρίς πούτσι ένσταση. Χωρίς. Χωρίς πούτσι απέχει αυτή τη στιγμή 5 βαθμούς. Με πούτσι που πιστεύω θα την πάρει την ένσταση απέχει 2. Ωραία. Πολλά περισσότερα σε λίγο στην εκπομπή. Αλλά στη φορά τι έχουμε. Έχουμε καλεσμένο έκπληξη από τη Μαύρη Θύελλα φυσικά. Έχουμε πάρα πολλά. Τα έχω εδώ πέρα τα βίντεο. Έχουμε δουλειά ακόμα. Έχουμε 16 βίντεο να δείξουμε. Όσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. 16 βίντεο. 16 βίντεο θέμη, 6 δουλειά. Η δουλειά γι' αυτό κλείσε γρήγορα. Και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Από τη Μαύρη Θύελλα. Τάσο Μητρόπουλο, Μαυρέα, δηλώσεις φοβερές από το γήπεδο. Έκπληξη από Λογκά. Βίντεο έκπληξη από Λογκά. Αφιέρωμα βέβαια στο συνάδελφο που χάσαμε. Τον Πέρι, τον Περικλή του Τσαλαματά. Πάρα πολλά. Γεύτοβιτς, δηλώσεις Ψηρόπουλου κλπ. Ωραία, πάμε να δούμε τη βραζιλιάνικη περιγραφή εμείς τώρα του Σωτήρη. Κάτι γίνεται με την μπάλα, πάει χαμηλά παιδιά, πείτε στο κάνουμε.
Ψυχογιώπουλος γεμίζει. Να η μπάλα περνάει. Γκαλίν. Σουτ. Γκολ. Γκολ ο Πούτσι. Γκολ. Γκολ η Μαυρίτη Ελλάδα 0. 27ο λεπτό ο Πούτσις. Ο Πούτσις γκολ. Γκολ. Επιτέλους γκολ για την Καλαμάτα. Επιτέλους γκολ. 1-0 η Μαυρίτη Ελλάδα στο 27ο λεπτό. Με φοβερό βολέ του Πούτσι. Καλαμάτα φωστήρας 1-0. 1-0 η Μαυριθιέλα. Επιτέλους γκολ. Για να δούμε να κρατήσει το σκορ. Να λοιπόν ο Θεόδωρος Πούτσης με το φοβερό αυτό σουτ έξω από την περιοχή ευνηδίασε το πότο που έπεσε αλλά δεν την έφτασε την μπάλα. Σε λίγο λοιπόν, πολλά περισσότερα στην εκπομπή όλα στη φορά. Στα γραφεία τώρα έκοψε για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους ποδοσφαιριστές την πρωτοχρονιάτικο του ΠΙΤΑ ο Πανδουριακός. Ο πρόεδρος της ομάδας και οι υπόλοιποι συντελεστές αναφέρθηκαν στους στόχους που εκτός από τον πρωταθλητισμό είναι η έμφαση της Ακαδημίας και η προσπάθεια να διαμορφωθεί το γήπεδο. Από τον χρόνο το σήμα της εταιρείας θα είναι πρόεδρος του Κουπάγιας και πάμε, πιστεύω, ονός, να δώσουμε το όνομα Κουκουβάγιας στην ομάδα, όπως έχουν οι άλλοι τα άλλοι, δεν ξέρω τι είναι, θα πάστε οι Κουκουβάγιας. Λοιπόν, η Κουκουβάγια ήταν, από ό,τι όλοι ξέρετε, το πουλί της Σοφίας. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε πάνω είναι τα χειρονόμενα της εταιρείας. Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης του ΠΙΤΑ πραγματοποίησε ο Πανθουριακός στα γραφεία του, μοιράζοντας ευχές. Παράλληλα, μίλησε για τα αμελλοντικά του σχέδια και υπογράμμισε πως στόχος του είναι ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό μέλλον. Μεγάλη κρίση στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, ξεκινήσαμε ένα μεγάλο εγχείρημα εδώ στη Θουρία. Να ξαναφέρουμε τη Θουρία και την ομάδα μας εκεί που ανήκει. Να μπει πρώτα στις καρδιές μας και μετά να ανέβει στη θέση που ανήκει στο πρωτάθλημα, στο τοπικό πρωτάθλημα. Βλέπω σιγά σιγά και με στην κοινά ενδιαφέρον και τα μικρά παιδιά στο επίπεδο αλλά και τους ίδιους τους βλέπω σιγά σιγά πιστεύω ότι τους μαζεύουν. Ο αγώνας και των ποδοσφαιριστών είναι μεγάλος. Έτσι ελπίδα και ευχή τους να τερματίσουν πρωταθλητές. Εύχομαι η ομάδα του Πανθουριακού να βγει πρωταθλήτρια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Οι παίκτες να έχουν υγεία και όλος ο κόσμος σε αυτή τη δύσκολη κρίση που έχουμε περιέλθει. Και πιστεύω να μπορέσουμε να τελειώσουμε φέτος όλο το πρωτάθλημα, πρωταθλητές και οι ακαδημίες, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγούμενα, το μέλλον είναι οι ακαδημίες αυτής της ομάδας και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε και πιστεύω να τελειώσει είναι το γηπεδικό. Τον πρόεδρο της ομάδος που στέκεται δίπλα μας σε όλη αυτή τη χρονιά και τις υπόλοιπες χρονιές, αλλά φέτος ειδικά, τη διοίκηση που είναι δίπλα μας στο γήπεδο, παντού, σε εμάς, για την υγεία μας πρώτα απ' όλα και μετά για την ομάδα. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε στους αγώνες πιο πολύ, να γίνουμε πιο ομαδικοί από ό,τι είμαστε και να συνεχίσουμε όπως είμαστε ομαδικά και δυναμικά σε όλους τους αγώνες που θα έχουμε. Να συνεχίσουμε δυναμικά οι μικροί. Και πρωταθλητές. Εκτός όμως από τον πρωταθλητισμό, η στόχη της ομάδας όταν ξεκίνησε η αναγέννησή της ήταν οι ακαδημίες και ο αγωνιστικός χώρος. Διότι καθημερινά παλεύουν για να φτιάξουν το δεύτερο σπίτι τους, το γήπεδο. Όταν ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο την αναγέννηση της ομάδας, είπαμε ότι έχουμε τρεις στόχους. Οι τρεις αυτοί στόχοι μας ήταν να δημιουργήσουμε ακαδημίες, κάτι που είχε για πολλά χρόνια σταματήσει στο χωριό μας. Δεύτερον, να ανεβάσουμε την ομάδα στο Α τοπικό. Και τρίτον, να μπορέσουμε να φτιάξουμε επιτέλους αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο το οποίο χρόνια τώρα το ακούω, χρόνια ακούω ότι θα γίνει, χρόνια ακούω ότι δίνονται χρήματα, χρόνια ακούω ότι θα φτάσουμε, θα ολοκληρωθεί. Και δυστυχώς έχει μπλέξει σε πολλά γρανάζια γραφειοκρατικά και μη. Αλλά είμαι σίγουρος με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε γιατί έχω μια τέτοια υπόσχεση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.